Το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στην Ανάβη σοντήθηκε στα ροζ. Η Δέσποινα Καμπούρη και ο Βαγγέλης Θαρασιάδης βάφτισαν την κόρη τους και πήρε το όνομα Ελένη. Συγκινηθήκατε και οι δύο πολύ. Είναι να μην συγκινηθείς. Πιο πολύ εγώ. Είδαμε λίγο Μπούργος, Ναι, εντάξει, είναι πολύ συγκινητική στιγμή. Όταν βλέπεις το μωράκι σου, ξέρεις, μέσα στην κολυμπήθρα. Ευτυχώς ήταν πολύ ήσυχη, ήταν χαμογελαστή. Δεν έκλειψε καθόλου, μας είπαν. Όχι, καθόλου. Νομίζω μοιάζει και στους δύο. Λίγο παραπάνω σε μένα. Ναι, γιατί όχι. Το όνομα είναι της μητέρας μου. Συμφωνήσαμε με τη Δέσποινα από την αρχή. Δεν έκλαψε καθόλου. Εντάξει, όταν πιάνουμε γυναίκες εμείς, καταλαβαίνετε ότι μένουν σούζα. Άχνα δεν βγάζουν. Η Δέσποινα Καμπούρη για αυτή την ξεχωριστή μέρα επέλεξε ένα μακρύ κοραλί φόρεμα που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της. Μακρύ φόρεμα επέλεξαν σχεδόν όλες οι καλεσμένες. Η Έλλη Κοκκίνη μόλις είχε φτάσει από τη Θεσσαλονίκη που εμφανίζεται και πήγε στα βαφτίσια χωρίς να έχει στο πλευρό της τον Γιώργο Μπόγρη. Δεν ήρθε μαζί σας. Δεν ξέρω, παιδιά, βλέπετε. Είναι και ψηλός, δεν φαινόταν. Όποιοι έχουν σχέση χρόνια δεν σημαίνει ότι θα παντρευτούν κιόλας. Άλλοι παντρεύονται, άλλοι δεν παντρεύονται, άλλοι χωρίζουν. Σχέσεις είναι αυτές, όπως και οι δικές σας, έτσι και οι δικές μας. Και μπορεί να καταλήξει φυσικά και ευχάριστα. Αυτό ευχόμαστε εμείς. Ευχάριστο τι είναι ο γάμος. Για μένα ευχάριστο δεν είναι ο γάμος. Για μένα ευχάριστο είναι όσα χρόνια είσαι με έναν άνθρωπο να είσαι καλά. Για μένα πλέον αυτό είναι το ευχάριστο. Ο γάμος μπορεί από ευχάριστο να καταδύσει και σε δυσάρεστο, όπως και μια σχέση. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έφτασε μαζί με τον σύζυγό της Θέμη Σοφό. Τα βαφτίσια ήταν μια καλή πρόβα για τη Σταματίνα, καθώς σε μια εβδομάδα θα γίνει νονά της κόρης της Όλγας Λαφαζάνη. Κατάλαβες τι πρέπει να κάνουμε. Είναι καλή νονά μέχρι στιγμής. Εξαιρετική. Εξαιρετική και πολύ υπομονετική. Η βάπτιση της μικρής μας έχει και έναν πιο εορταστικό χαρακτήρα. Θα είναι και λίγο γάμος. Ναι, θα τα γιορτάσουμε λίγο όλα μαζί. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαι δίπλα της σε μια πιο ιδιαίτερη θέση. Το ζουζούνι τους είναι ένα πάρα πολύ ήρεμο κοριτσάκι, κοριτσάκι κούκλα. Αυτό που το βάζεις, το αφήνεις με το παιχνίδι και... Η Κατερίνα Ζαρίφη έφτασε μόνη της χωρίς τον σύντροφό της, αν και δυσκολεύτηκε λίγο με το τακούνι μέχρι να φτάσει στην εκκλησία. Γιατί ήρθες μόνος σου? Περιμέναμε να έρθεις με τον Γιάννη μαζί. Με ποιον ερχόμουν, με τον Γιάννη, ποιον, τον Κατέβα, είχε πρόγραμμα. Τώρα είμαστε σε βαφτίσια εδώ, έτσι. Ναι. Εσύ έχεις πει ότι γάμο δεν. Ναι. Παιδί όμως. Ναι, γιατί όχι. Όχι και γάμο θα δούμε, ρε παιδί μου, θα δείξει. Εντάξει. Το αλλάζεις τώρα. Συντροφικότητα. Ναι. Γάμο πανηγύρι. Έχει και έξοδο.